Όλοι με ρωτάτε πώς μπορείτε να κάνετε color change μόνοι σας. Όχι, δεν θα κάνετε color change μόνοι σας, δεν πιστεύετε στους ειδικούς. Πρώτον, κοιτάμε την υφή του μαλλιού. Τι αντέχει, τι θέλουμε για αποτέλεσμα να έχουμε. Μετά περνάμε στη διαδικασία του ξανοίγματος. Ανάλογα με το φόντο ξανοίγματος που θέλουμε, διαλέγουμε και τα κατάλληλα υλικά. Διαλέγουμε το προϊόν που θέλουμε, βάζουμε μέσα σύστημα Boding, το οποίο προστατεύει την τρίχα, οπότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγή θέλουμε σε ό,τι τύπο μαλλιού έχουμε να κάνουμε. Μετά περνάμε στο λουτήρα, κάνουμε ξεύγαλμα, βάζουμε τη φάση 2 που είναι υδατικές μάσκες, να υδατώσουμε, να βοηθήσουμε τα μαλλιά, να μην χάσουμε την ελαστικότητά τους και τη ζωντάνια τους. Και περνάμε στο ανάλογο ρεφλέ και στην ανάλογη απόχρωση που θα θέλει να διαλέξει η πελάτησα, μαζί πάντα με τον ειδικό, για να αποκτήσει ένα στυλ το οποίο να της ταιριάζει και να μπορεί να της στηρίξει. Σήμερα θα κάνουμε το color changing από ένα μαύρο σε ένα ανοιχτό καστανό. Ανακατεύουμε το μείγμα με το σύστημα Boding που προστατεύει τους δεσμούς της τρίχας. Οπότε μπορούμε να κάνουμε όποια αλλαγή θέλουμε, χωρίς να ταλαιπωρούμε την τρίχα. Ποτέ δεν λειτουργούμε επιθετικά στο μαλλί, όσο επιθετικό και να είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Υπάρχει μία αλφα διαδικασία, πρέπει να σεβόμαστε το μαλλί που δουλεύουμε, για να το έχουμε κιόλας, να είναι ένα υγιές μαλλί, όχι μόνο ένα αποτέλεσμα wow, αλλά να έχουμε και μια ποιότητα wow. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Είναι το πέρασμα, είναι ο χρόνος αναμονής. Συνήθως είναι ανάλογα με το μαλλί, τι έχει από κάτω, τι χρωστικά έχει από τις προηγούμενες βαφές, γιατί το μαύρο είναι ένα δύσκολο χρώμα. Έχει πολύ βαριά χρωστικά. Περίπου στις 2 ώρες, 2,5, θα τις θέλει σίγουρα. Η όλη διαδικασία, όχι το ντεκαπάζ. Λοιπόν, αυτό εδώ παίρνει το αποτέλεσμά μας από το ξάνοιγμα. Και εδώ είναι που την πατάνε πάρα πολύ όσοι τολμούν και κάνουν ένα color changing στο σπίτι. Γιατί? Από κάτω έχουμε διάφορες χρωματικές αλλαγές. Εδώ έχουμε κρατήσει το φυσικό. Εσείς χρησιμοποιείτε ένα χρώμα για να καλύψετε υποτίθεται τις μπάρες, ενώ στην ουσία τις κάνετε πιο έντονες. Οπότε πληρώνετε διπλά. Το λάθος έχει γίνει, δεν θα σας αρέσει και έρχεστε στο κομμωτήριο, ξανακάνετε πάλι την ίδια διαδικασία και ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία της βαφής για να βγάλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ένα καστανό σκούρο για βάση με ένα πιο μόκα στα έξω. Πάντα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Και πάντα μπορούμε να έχετε τα μαλλιά των ονείρων σας. Με την εμπιστοσύνη σας και με την τεχνική μας θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλετε.